αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Ένας από αυτούς είναι και ένας νεαρός, ο οποίος στη συμβολή των οδών Ασκληπίου και Σόλωνος δέχτηκε μια επίθεση από μια ομάδα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Πάντως, να πούμε ότι εμείς αποκλειστικά στο ΣΤΑΡ μιλήσαμε με τον άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Μίλησε πριν λίγο στον Λάμπρο Δεμετζή και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς περιγράφει ο ίδιος την επίθεση. Εγώ κατέβαινα στην οδός Σόλωνος με σκοπό να στρίψω κάπου προς Ασκληπιού και πεταχτήκανε ξαφνικά 2-3 κουκουλοφόροι με κράνη και τέτοια. Και ενώ ήμουν εν κινήσει, πέσανε πάνω μου, με πετάξανε κάτω και ξαφνικά από το πουθενά βρεθήκανε πάνω από 50 άτομα. Και άρχισαν να βαράνε με σίδερα, με ψήλα στο κεφάλι, σε όλο το σώμα, μαχαιριές, φώναζε ένα μπάτσο, είναι σκοτώστε τον. Αφορούσε και ένα άστρο κράνος και πάνε με ελληνική σημαία. Έχεις μαχαιριές πού? Στο πόδια και στους μυρούς.